Καλημέρα σας. Λοιπόν, να αρχίσω από αυτό το τελευταίο. Τι ακριβώς επιδιώκει ο Ταγίπ Ερντογάν από την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ? Οι πληροφορίες λένε πως αναμένεται εντός εισαγωγικών να εκβιάσει την έκδοση του Ιμάμι Γκιουλέν. Το πρώτο βασικό θέμα που επηρεάζει τις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις εδώ και κάποια χρόνια είναι βέβαια το ζήτημα των Γκιουλέν. Ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα, όπως πολλές φορές φάνηκε και στην επικαιρότητα αλλά και στα παρασκήνια, πλέον ο Γκιουλέν ως προσωπικότητα αλλά και ως μια οργάνωση βασικά έχει μεταφέρει τη δράση ολοκλήρου εκτός Τουρκίας. Εντός Τουρκίας, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει σχεδόν πλήρως ξυλωθεί το δίκτυο το οποίο είχε στηρίξει προηγουμένως αυτήν την κοινότητα. Άρα, με βάση αυτήν την εξέλιξη, η τουρκική κυβέρνηση και ο Ερντογάν ειδικά δει το βάρος του πλέον στην εξωτερική διάσταση αυτής της κοινότητας, με το κέντρο βέβαια να βρίσκεται στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα που απασχολεί βεβαίως τις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι η εξέλιξη στη Συρία και στο Ιράκ. Αν επίκεντρο αυτή τη φορά τη συνεργασία επί του εδάφους που βλέπουμε να αναπτύσσεται μεταξύ των Αμερικανικών δυνάμεων και των Κουρδικών δυνάμεων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο η Τουρκία συνεχώς στέλνει μήνυμα αρνητικής αντίδρασης προς τις ΗΠΑ. Όμως έχει δεχτεί και στο ότι αυτό το ταξίδι του Τούρκου Προέδρου βρίσκεται σε έναν ευρύτερο πλαίσιο το οποίο αξίζει να αναφέρει κανείς με προσοχή. Ήδη τον μήνα Μάιο, ο Ερντογάν ταξίδεψε σε Ρωσία. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Κίνα, στη συνέχεια στις ΗΠΑ και στα τέλη Μαΐου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Άρα δεν είναι καθόλου δυστυχία αυτή η επιμονή του τελευταίου χρονικού διαστήματος να ανοίξει τη διαπραγμάτευση σε ορισμένα πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα περιφερειακής εμβέλειας, η ίδια η Τουρκία. Μάλιστα. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι βρίσκονται στον Αδύρ μετά και την τουρκική επίθεση εναντίον των κουρδικών στόχων στη Συρία και τη δολοφονία 28 στελεχών της κουρδικής αντίστασης που πολεμούν τον ISIS. Οι Αμερικανοί, όπως θυμόμαστε, είχαν ζητήσει να μην γίνει αυτή η επίθεση, αλλά οι Τούρκοι τους αγνώρισαν με προκλητικό τρόπο, κύριε Μούδρε. Είναι έναν από τα πάρα πολλά στοιχεία της πολιτικής του Ερντογάν το τελευταίο χρονικό διάστημα που θέλει να δημιουργεί κάποια δεδελεσμένα προς όφελος του, με την άποψη βεβαίως, με το στόχο βεβαίως, το ότι στη συνέχεια θα μπορέσει να συζητήσει από καλύτερη θέση τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία. Φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όντως υπάρχουν τα προβλήματα μεταξύ των διμερών αυτοσχέσεων ΗΠΑ Τουρκίας αυξάνονται ή τουλάχιστον επιταχύνονται οι συνέπειες των προηγούμενων από των προβλημάτων που υπήρχαν ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι και οι ΗΠΑ και η Μόσχα από την άλλη μεριά, ακριβώς λόγω των πολλών ανακατατάξεων στη Συρία, ιδιαίτερα επί του εδάφους, φαίνεται ότι τουλάχιστον εντός εισαγωγικών ανέχονται προς το παρόν κάποιες τέτοιες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας. Βέβαια, μέχρι πότε θα συμβαίνει αυτό, δεν θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Ανέχονται ή προσπαθούν να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο, διότι στα προβλήματα σχέσεων ΗΠΑ Τουρκίας προσθέθηκε και η απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει ρωσικούς πυράβλους S-400. Ακριβώς. Η ίδια η Άγκυρα φαίνεται να θέλει να αξιοποιήσει τη χρησιμότητα της ως γεωγραφία, ως γεωστρατηγική παρουσία στα ζητήματα της Συρίας και του Ιράκ, μεταξύ της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ρωσίας για το ποιος θα έχει την μεγαλύτερη επιρροή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις, και ενώπιον της Μόσχας και ενώπιον της Ουάσιγκτον, θα πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία δεν συγκεντρώνει 100% στήριξη σε κάποιες τις ενεργείες. Μάλλον είναι περισσότερο ένα παιχνίδι ανταλλαγών, ένα παιχνίδι μπαζαρέματος και ανοχής μεταξύ των τριών αυτών δυνάμεων στην περιοχή. Παίζει με τη φωτιά η Τουρκία, να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα αυτή η προκλητική της συμπεριφορά και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει τις σχέσεις της με τις δύο υπερδυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία από την άλλη. Λοιπόν, πέστε μας, στο εσωτερικό της Τουρκίας, μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, θα μπορούσε κάποιος να πει πως αρχίσαν να ομαλοποιούνται κάπως τα πράγματα ή υπάρχει έτσι μια ανήσυχη ηρεμία, κύριε Μούδου?
Είναι πολύ καλύτερο ο χαρακτηρισμό που έχετε προσθέσει εσείς. Υπάρχει μια ανήσυχη ηρεμία με ποια ενιά. Θα πρέπει να δούμε σε δύο επίπεδα τις εξελίξεις των εσωτερικών της Τουρκίας. Από τη μια έχουμε το επίπεδο του κράτους, των θεσμών, των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να μεταβεί η χώρα στο προεδρικό σύστημα. Από την άλλη έχουμε την κοινωνική κατάσταση, η οποία συνεχίζει να στιγματίζεται από την πολύ μεγάλη πόλωση. Άρα από τη μια θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια πορεία ομαλοποίησης της νέας κατάστασης πραγμάτων στο κράτος, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό να αντικατοπτρίζεται πλήρως στην κοινωνία. Για να είμαστε πιο κατανοητοί στους ακροατές μας, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν, ακριβώς γιατί αντιλαμβάνεται τα μεγάλα υπόγεια ρεύματα των αντιδράσεων στην κοινωνία, προχωρεί με πολύ γρήγορα βήματα στην αναθεώρηση πλέον του πολιτεύματος της Τουρκίας. Βεβαίως υπάρχει απόσταση μέχρι το 2009, όπου θα είναι το σημείο καμπής της επισημοποίησης πλέον της εισόδου της Τουρκίας στο προεδρικό σύστημα, με την έννοια ότι ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί με τους εντελώς νέους όρους που έχουν εγκριθεί στο δημοψήφισμα. Όμως το γεγονός ότι υπάρχουν πρόνοιες του συντάγματος που ήδη αυτήν τη στιγμή εφαρμόζονται, όπως η αλλαγή του δικαστικού συστήματος, η επιστροφή του ίδιου του Ερντογάν, ακόμα πιο σημαντική στα κομματικά δρόμενα με την ανάληψη της ηγεσίας του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δείχνουν ότι θα θέλει να εφαρμόσει πάρα πολύ γρήγορα κάποιες από τις πρόνοιες αυτού του συντάγματος, διότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν αναταράξεις, υπάρχουν κοινωνικά ρεύματα πολύ έντονα στην αντιπολίτευση εναντίον τόσο του προεδρικού συστήματος όσο και του ίδιου του Ερντογάν. Υπάρχουν ρεύματα, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει και ετερόκλητα μεταξύ τους πολιτικά. Είναι δηλαδή αντιερτογανικοί όλοι, αλλά με διαφορετικές αποχρώσεις ο καθένας. Αυτό θα είχα συμπληρώσει ακριβώς στη συνέχεια. Φαίνεται ότι το μεγάλο του το πλεονέκτημα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ίσως τα τελευταία χρόνια, είναι το γεγονός ότι η αντιπολίτευση μεταξύ της δεν έχει καταφέρει να οικοδομήσει έναν πολιτικό όραμα που να είναι κοινό. Δεν θα μπορούσε δηλαδή τέτοιο πράγμα, για να είμαστε και εντελώς ειλικρινοί μεταξύ μας, διότι στην αντιπολίτευση βρίσκονται ιδεολογικά ρεύματα όπως οι Κούρδοι, η κοσμική εθνικιστική δεξιά ή η σοσιαλδημοκρατία προς τα πιο αριστερά, και υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του εθνικιστικής δράσης, των γκρίζων λύκων. Άρα η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης μάλλον είναι ένας βασικός παράγοντας που συγκρατεί την εξουσία του Ερντογάν αυτήν. Με το πλεονέκτημα ότι πλέον θα προχωρήσει σε σοβαρές θεσμικές αλλαγές. Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα κίνημα εναντίον του Ερντογάν στην Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη έτσι όλες αυτές τις τάσεις που επικρατούν στο εσωτερικό της χώρας? Εσείς που θα παρακολουθείτε με ένα πιο επιστημονικό τρόπο, πέστε μας για να καταλάβουμε κι εμείς. Η δημιουργία ενός κινήματος το οποίο να καθοδηγείται από την μεγάλη πλατφόρμα της τουρκικής δεξιάς και ιδιαίτερα από το χώρο του Ισλαμικού κινήματος, δεν θα ήταν έκπληξη να το δούμε να αναπτύσσεται. Διότι κακά είναι τα ψήματα, ακόμα και μέσα στο Ισλαμικό κίνημα έχουν πλέον εκφραστεί έντονες ανησυχίες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο ίδιος Ερντογάν. Άλλωστε, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τελικά η πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση προς τον ίδιο τον Ερντογάν μάλλον θα προέλθει μελλοντικά από τον ίδιο τον χώρο που τον έχει γεννήσει ως πολιτική προσωπικότητα, ο οποίος είναι η πλειοψηφική κατάσταση στην Τουρκία, είναι άνω του 50%. Όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, τουλάχιστον αυτά τα ρεύματα, όχι να εκφράζονται, δεν μπορούν να οργανωθούν όμως σε κομματικό επίπεδο. Ήταν το δημοψήφισμα όμως οι πρώτες εκλογές που κινδύνευσε να χάσει, διότι στις προηγούμενες ήταν άνετη η επικράτησή του. Το πρώτο δείγμα, για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν στις εκλογές του Ιούνιου του 2015, όταν για πρώτη φορά δεν είχε καταφέρει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση. Και ακριβώς επειδή δεν είχε καταφέρει να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση, οδήγησαν τη χώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά, σε μια πολιτική πολεμική κατάσταση, μέχρι τον Νοέμβριο, όπου κατάφερε να αναποδογυρίσει τις ισορροπίες. Το δημοψήφισμα, να έχετε δίκιο, ότι ακόμα δείχνει κάποιες τάσεις αυσυζήτησης του, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς των μεγάλων πόλεων, που έχουν πολύ διαφορετικές
ανησυχίες, διαφορετικές νοοτροπίες σε σχέση με την τεράστια περιοχή.